Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ σου τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφάλιτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Τον έρωτα το βάζει φυλακή. Εφτά ηρέμησες και ακούμε. Πρέπει να λείψεις λίγο καιρό για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να προσπαθήσω να σε απαλλάξω από τις κατηγορίες, είναι και πολύ δύσκολο. Βασικά καταλάβεις να μπορεί καμιάς. Είσαι ένα βαποράκι. Δεν ήξερα. Στην αρχή κάτι υποψιάστηκα. Αλλά αν ήθελα να το συνειδητοποιήσω. Την άλλη απειλούσαμε και δεν ήθελα να βάλω σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Θέλω να σε ρωτήσω, τι είναι το άλλο σημάδι, είναι που παλιά πληγή που το έχεις και εκείνο. Όχι, το έχω από τον καιρό που γεννήθηκα. Μου είπαν ότι μπορεί να πεθύμισε κάτι η μητέρα μου στην εγκυμοσύνη και να βγει και πάνω μου. Ή ότι μπορεί να το είχε κάποιος από τους γονείς μου και να το κληρονόμησα. Γεια σας. Γεια σου. Να σου συστήσω τον Αρίστον, είναι οικογενειακός μας φίλος, ο Ηλίας. Χαίρο πολύ. Κι εγώ. Πόσα από τις γειτονιές μας? Μένεις εδώ κοντά? Ναι, λίγο πιο πάνω. Ήρθαμε να δούμε ένα φίλο μας, λίγο άρρωστο και... Κιόν, ξέρω τους ούλους και εδώ δάμε. Πάντως, το ένστικτο μου που σπάνια κάνω λάθος, δηλαδή ότι δεν πάει πολύ καλά. Ναι, αλλά χρειάζεται πολλή δουλειά για να... πάμε καλά, σίγουρα να πάμε καλά. Σε προπαντών μυστικότητα. Γιατί εάν, πρόσεξε, εάν μάθει κάποιος την ιδέα μας, τελειώσαμε, να. Ναι, ναι, πρέπει να διαρρεύσει τίποτε. Επομένως να μένεις ούτε εννιά, εγώ είμαι τάφος. Ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η διαρρύθμιση του γραφείου. Καλά, γιατί δεν πάμε να δούμε επί τόπου το γραφείο, αφού πληρώσαμε τα ενίκια. Πάρε δάμε το σπίτι σου. Δάμε θα μείνεις. Δεν θέλω να μείνεις, κόλαμε. Μα τι σε έπιασε, μπορείς να μου εξηγήσεις. Πάω να κάνω ρούχα μου από στη γυαλιά μου. Πάρε άμα σου μιλώ με φεύγεις. Ποιος ήταν παπά, γιατί δεν το απαντήσες? Μια που ενοχλεί το θείο σου τον Κυριάκο, κάμνε του φάρσης, σας πασέν του τα νεύρα. Αφού είναι σαν που πιένεις, ο δικός σου το τηλέφωνο. Ναι, άρκεψε και κάμνε μου εμένα φάρσης τώρα. Είναι η μόνη λύση, Στέφανε. Και εν τω μεταξύ είναι επικίνδυνο πολλά να αφήσει που τα δικά μα τα αεροδρόμια. Μπορεί να γνωρίσει κάποιο και να σε καρφώσει. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσει που τα κατεχόμενα. Για όνομα του Θεού, δεν μπορεί να κάνω έτσι πράγμα. Έχει άλλη επιλογή, θέλει να πάει φυλακή. Δεν έχει άλλη λύση. Όχι, Στέφανε. Ή ρισκάρει να σε αναγνωρίσουν και να πάει φυλακή, ή φεύγει που τα αεροδρόμια του Στύμπου. Λοιπόν, φίλε μου Μαρκό, ξεκινούμε να κάνουμε τα έγγραφα με πάσα προσοχή, γιατί έτσι σε πάρει μα κανένα σύντηση. Χαθήκαμε μπουσέρι. Okay. Εντάξει, λοιπόν, να χρειαστούμε ταυτότητα και διαβατήριο. Όπως σας έχω ξαναπεί, το ποσοστό αποτυχίας αυτής της επέμβασης είναι πολύ ψηλό. Δεν θέλω να απογοητευτείτε αν κάτι δεν πάει καλά. Αντίθετα, θέλω να είστε έτοιμοι να στηρίξετε τον Ιάκωβο σε μια τέτοια περίπτωση. Εξάλλου, αν η εγχείρηση απέτυχε, ίσως μπορέσουμε να ξαναπροσπαθήσουμε σε λίγους μήνες. Αν δεν επέτυχε, όμως, ο Ιάκωβος είναι να γίνει ράκος. Θα το αντέξει. Έναν ακόμα ένα χτύπημα για τον αρφό μου. Ιωάννα μου, εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Τώρα εξαρτάται από τον οργανισμό του Ιάκωβου πώς θα αντιδράσει. Εμείς γιατροί είμαστε. Δεν κάνουμε θαύματα. Για όνομα του Θεού, γιατρέ μου, εσείς έκαμετε τη δουλειά σας. Μακάρι να βάλει ο Θεός στο χέρι του
και να ξαναδεί ο γονός. Μακάρι, μακάρι. Θα ξέρουμε σε λίγες μέρες όταν θα βγάλουμε τους επιδέσμους. Καλημέρα. Μωρό μου. Συγγνώμη, μα για ποιον μωρό μιλάτε? Το μωρό μου είναι καλά. Ζει. Έχασα το. Μα δεν ήσασταν εγγυός. Ελάτε να σας βοηθήσω να καθίσετε να φάτε. Θέλω να φάω. Θέλω το μωρό μου. Θέλω να μου φέρεις το μωρό μου. Σας έχω ήδη πει. Με ενδιαφέρει τι είπες. Φάξε τον γιατρό. Φέρ τον γιατρό να μιλήσω. Παρακαλώ, ηρεμήστε. Είμαι πελή, αλλά μου μιλάς έτσι, άκουσες! Είσαστε όμως σε μεγάλο σοκ. Είσαστε μπερδεμένοι. Δεν υπάρχει κανένα μωρό. Σκάσε! Σκάσε, θερμό μωρό μου! Ακούμε, μπορώ να σου κάνω μεγάλο κακό. Μπορεί να είμαι χτυπημένη, αλλά μπορώ να σου κάνω κακό! Ξύπνησες. Δύσκολο να παίρνει ύπνος πλέον. Όλους μας. Η Ρεβέκα τελικά έκαμε τη ζωή μας θρίλερ. Πώς την ήθελε. Δεν είμαι σίγουρος αν το ήθελε. Το μυαλό του ανθρώπου πολλές φορές παίζει άσχημα παιχνίδια. Αρρωστημένα θα έλεγα. Όντως αρρωστημένα. Πέτρο, μήπως ξέρεις κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, δεν θα σας κρύψω το γεγονός ότι χτες το απόγευμα περάσα από το νοσοκομείο να δω πώς είναι η Ρεβέκα. Δεν με εκπλήσει. Αν της απέμεινε ένας άνθρωπος, το δώσεις εσύ. Φάνη, άφησε το να μας πει τι έγινε. Ήθελα να δω τι έγινε με τον υπέρεχο που ζήτησε να γίνει. Ήβρα νοσοκόμα, σου ρώτησα αν είναι καλά το μωρό. Και? Είπε μου ότι δεν υπήρξε ποτέ μωρό. Ότι απλά η Ρεβέκα ήταν ποτέ έγκυος. Μάλιστα. Πραγματικά απορώ τι άλλο πρέπει να γίνει για να αρχίσουμε να προστατευκούμαστε. Μα κανένα αυκό ψευτής, αλλά νομίζω ότι η Ρεβέκα άρχιψε και χάνητα. Πότε να έρθει γιατρός, χώνουμε που να ξυπνήσει ακόμα. Μένα χώνεσαι, κυρία Αρετή μου. Ήταν δύσκολη η χείριση να ξυπνήσει. Το θέμα είναι να μην απογοητευτεί. Πρέπει να σκέφτεστε θετικά. Το αποτέλεσμα είναι να μας επηρεάσει όλους, περισσότερο όμως τον ίδιο. Πρέπει να είμαστε δυνατοί. Ναι. Έλα, Ιωάννα, είσαι καλά. Καλά. Ο Ιάκωβος. Να μιλήσουμε μετά. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος για μετά. Σε παρακαλώ, Ιωάννα μου, έβρε τον Αρίστο και ελάτε όσο πιο γλυόρα μπορείτε να με. Εντάξει, γεια. Πώς είστε, όλα καλά? Εσείς να μας πείτε, γιατί δεν ξύπνησαν ακόμα? Είναι απολύτως φυσιολογικό, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, εγώ θα πάω, αλλά αν χρειαστείτε κάτι ή αν ξυπνήσει, ειδοποιήστε με. Γιατρέ. Ναι. Έχετε κάτι να μας πείτε για την επέμβαση? Με πήγαν καλά? Με ποιος θέλεις μηνύματα από το πρωί εσύ? Με τον Γιάννο. Α, η Βραδέτα. Όχι. Αλλά μείνετε φίλοι. Ο Φορέλε, να μην με πρίζεις. Καλά, ρε, συγγνώμη, είναι ενδιαφέρον πρώτο. Εν μπορώ, βαρέθηκα να τον παρακάνω. Γιατί μιλάς? Ή αποφάσισε να μιλώ ή να με μιλώ. Μίλα! Με μηνύματα έτσι να λυθεί το πρόβλημά σας. Πιάστε τον ένα τηλέφωνο να βρεθείτε να μιλήσετε από κοντά. Ρίξε, λέει τον εγωισμό σου.
Εγκαλά πως σου λαλεί η αρφή σου. Και με ξεχνάς πως είναι εσύ που φταίεις, α. Εσύ ένισε για να διάσεις σύμβουλες. Φόρε τα δικά σου. Να μου φταίξα εγώ τώρα. Κάποια βλακεία θα έκαμες. Πόσο καλά ξέρεις την Ιφηγένεια, γέ μου. Και πόσο πολλά την αγαπάς. Να μου τούτη ανακρίσει τώρα. Για να ανοίξουμε ένα σπίτι, χάρη μου, με κάποιον άνθρωπο, πρέπει να τον ξέρουμε καλά και να είμαστε σίγουροι ότι το θέλουμε. Πες του τα λίον και εσύ, βατσακούσι. Ακούω και πάρα πολλά καλά θέμας. Το πρόβλημα σας εσάς ποιον εμπούνει τώρα. Μια βιαστική κίνηση, έναν η επανάληψη του ίδιου λάθους που έκαμες με τη Ρεβέκα. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Ναι. Υπάρχει μια βασική διαφορά. Η οποία είναι? Η οποία είναι ότι τούτη τη φορά τον άχαρο ρόλο της Ρεβέκας θα τον παίξεις εσύ. Και το δικό σου ρόλο, που θυμάσαι πολλά καλά να μου τράβησες, θα τον παίξει η Ιφηγένεια. Κυριακό, μην. Θέλω να έρθω. Εντάξει, να έρθω σε λίγο. Έλα, γεια. Κοιμάται. Καλύτερα να μην ξυπνήσω, αλλά θα περιμένω να έρθει ο γιατρός. Καλά μου, πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται πως είναι εγγύος ακόμα. Φαίνεται πως έχει δίκιο τελικά ο Κυριάκος. Η Ρεβέκα άρχισε να χάνει. Παπά. Αγάπη μου. Είσαι καλά. Παπά, πού είναι το μωρό μου. Ρεβέκα, δεν είσαι εγγύος, αγάπη μου. Είπαμε στο γιατρή που την κλινική. Αφού που την πρώτη εβδομάδα που ήρθα στην Κύπρο, έχω σχέση με τον Πέτρο. Αφήστε με! Φύγε! Φύγε! Εγώ είμαι η μάνα μου, η γιαγιά σου. Ευγενία! Τι έγινε! Επειδή δεν ξυπνήσω για μου και μόλις της έγκυσε, πετάχτηκε και φώναζε. Γιατί, αγάπη μου, α? Είδες κάποιον όνειρο. Τραπέζιο. Γιατί είπα στο λαλείς τουλάχιστον να σου φύγει ο φως. Ήμουν στο σχολείο. Και όλοι ήθελαν να με χτυπήσουν. Γιατί ήθελαν να σε χτυπήσουν? Δεν ξέρω. Απλά με ήθελα. Προσπαθούσα να βουλήσω πιο γλύωρα για να τους ξεφύγω. Και μετά? Και μετά νιώσα χείρι να με αγγίζει. Να μην σε πιάσαμε. Αλλά τελικά ήταν γιαγιά. Έχω την αίσθηση πως κάτι δεν πάει καλά. Δεν θέλω να σας ανησυχήσω. Αλλά επειδή αντιληφθήκαμε ήδη ότι είναι ευχάριστα τα αποτελέσματα. Με βιάζεστε. Αφήστε τη γυναίκα να μας πει. Είχαμε πει από την αρχή πως η επέμβαση αυτή ήταν ρίσκο. Κοιτάξτε, δεν θέλω να ακούσω ξανά τις ίδιες κουβέντες, ούτε έχω διάθεση για άσκοπες εισαγωγές. Μπείτε απευθείας στο θέμα. Πιστέψτε με, δεν κάνω άσκοπες εισαγωγές. Είναι καθήκον μου να σας υπενθυμίσω ότι οι πιθανότητες που είχαμε ήταν 50-50. Και ο Ιάκωβος έτυχε να στο 50% της αποτυχίας. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, η οπτική τομογραφία συνοχής δεν ήταν καθαρή.
Τούτο μπορεί να σημαίνει ότι η επέμβαση απέτυχε. Εκ πρώτης όψεως, αλλά υπάρχει ακόμα ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα ακόμα. Ό,τι και να γίνει, θα το χειριστούμε μαζί. Θα το παλέψουμε, κυρία Ρετή. Μαμά, πρέπει να είμαστε δυνατοί. Για τον Ιάκο. Πώς θα το πούμε, πώς. Πώς θα το πούμε. Αλεξία μου, τι κάνεις τσάμε. Παίζω. Τι παιχνίδι είναι τούτο. Ένα παιχνίδι. Να χτυπάς το αρκουδάκι σου. Ναι, έκαμε ένα δαξί και τιμωρώ του. Αλεξία μου, τούτο είναι δώρο του παπά σου. Τι σημασία έχει. Πώς δεν έχει σημασία, κάμνη μου εντύπωση. Βγάλεις τόσο μίσος, τόσο θυμό για έναν εθήμιο που έπρεπε να αγαπάς και να προστατεύεις. Με κάτι λέεις. Την αλήθεια. Εν ήθελετε να την ακούσετε. Αν είναι ποτέ δυνατό. Ούτε δυνατόν είναι, ούτε αλήθεια όταν το πράγμα μου λέει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι είσαι αστυνήθηκε τόσο ψεύτες που δεν ξέρω ποιον να πιστέψω. Ρε Φανή, συνέλθε, εμπελίεν, το καταλαβαίνεις. Πολλά και από μητσί μαθαίνουν την αλήθεια, δεν έτσι που λες. Κόψες πελάρες, εντάξει. Όχι φίλε μου, εσύ να κόψεις τις πελάρες. Το πιο εύκολο πράγμα για σένα είναι να βγάλεις τη Ρεβέκα Μπελή για να γλιτώσεις το ντομάρι σου. Προσπάθα μια φορά στη ζωή σου να φερθείς σαν άντρας, ρε. Κυριακό, ορκίζουμε σου στον λόγο της τιμής μου ότι δεν άγγιξα ποτέ τη Ρεβέκα. Δεν ορκίζεσαι. Να μην προκαλείς εσύ, εντάξει. Εσύ με προκαλείς. Έχω βίντεο που το αποδεικνύει. Τι πράγμα. Ελάγη, τον καφέ μου, ρε. Πικρόν κινίνο. Γλυκή. Να τον κισκέτω γιατί δεν είμαι καλά. Πέ μου, ποτέ δεν ρεμίσαι σούνι. Από ό,τι φαίνεται ποτέ. Κυρία Αναστασία, να μας κάνεις κι ο καφές, σε παρακαλώ, κι ο κουταλούθια ζάχαρη. Εντάξει, κύριε Παναγιώτη. Αχ, ματαιώτης, ματαιωτήτων. Τα πάντα ματαιώτης. Μα ξέρεις τα γιατούτα, ρε. Μα νομίζεις πως είμαι κανένας αγράμματος, οξά πέσα από το εξώ της μοτόρας. Μα πέμουν τα που σε ήβρες σήμερα. Για απελπισία. Και γιατί παρακαλώ. Με το θκιά. Κι άι που πάω να βρω μια άκρη, νεκατώνονται ούλα και γίνονται κουβάρι. Δηλαδή θέλεις να πεις για τους γονιούς σου πάλι. Ε, ναι. Αλλού πως είναι γραφτό να τους ευρώ. Ήταν να μαραζώνω και να αγχώνουμε. Είπα σου πάρε υπομονή, κάμε ένα βήμα πίσω, ηρέμησε, έβερε τα πόθηκα σου και πάλι. Και αμέσως έρθουν τα πράγματα όπως τα θέλεις. Κάμε και σου ένα διάλειμμα, γε μου. Είναι καλά που λαλείς. Αλλά πώς να παρετήσω. Ω και καλώς τη φιλενάδα μου. Να κάνω δυο καφέδες να πιούμε. Όχι, προτιμώ να βάλεις κάτι έτσι δροσερό, γιατί έχω να σου πω πολλά, Αναστασία μου. Άτε, εύχομαι να είναι ευχάριστα. Γιατί επήξαμε δαμέ με τις απελπισίες του. Λάκη μου. Μου. Ναι. Ναι, Σοφία. Εγώ είμαι, παπά. Πάρη μου, είσαστε καλά. Όχι, παπά. Πρέπει να έρθεις. Πάρη μου, εμπέζουμε με έτσι πράγματα. Πες μου τι συμβαίνει. Εμπέζω. Πρέπει να έρθεις να με πιάσεις. Σε παρακαλώ, δεν είμαι τούτος. Ποιος τούτος, ο Φώτης? Ναι, παπά. Δεν είναι η μάμα. Πάρη μου, ορκίστο ότι μου λαλείς την αλήθεια. Εγύρισες χέριν τόσο αχρίστος πάνω σου.
Ναι, παπά, ορκίζομαι. Μην αρκίσεις άλλον, έλα. Πάρη. Πάρη. Με ποιον να μιλάς? Με κανένα. Τι έκανες με το τηλέφωνο? Παίζα ένα παιχνίδι που μπορούσε να πάω στο κινητό. Μπορώ να παίξω κι εγώ ποτέ το παιχνίδι? Θέλω να παίξω ακόμα λίγο. Πες μου, έπιασες κατά λάθος και τον παπά σου σαν έπαιζες το παιχνίδι. Απάντα μου! Όχι, δεν τον έπιασα. Δεν τον έπιασες, α! Τι έγινε? Για το κινητό μου! Φάνη μου, σταμάτα να κλαίσεις. Χάρη, φύγε. Φάνη μου, σταμάτα. Σταμάτα και κοιτάμε. Χάρη, με μου το κάνεις το εδώ. Φάνη μου, αποφάσισα να με μεταγωμίσω με την Ιφηγένεια. Τι? Του τον παγούσες. Και κάνω το για σένα. Μόνο για σένα. Δεν έπρεπε. Φάνη, είσαι ο πιο σημαντικός άνθρωπος που έχω. Σταμάτα να κλαίσεις. Πονώ άμα σε βλέπω έτσι. Χαρή. Σταμάτα, μην πεις τίποτα. Απλά φιλάμε. Εγώ σε ρούμε άμα σε βλέπω χαρούμενη. Να γελάς. Να είσαι ευτυχισμένη. Εγώ να είμαι πάντα δαμή. Σου να περιμένω οπότε να το τελειώσεις. Πέτρο. Κοίτα. Ξέρω ότι βρέθηκαν αυτοί όπαλοι. Αλλά να είσαστε σίγουροι ότι έρευε καλή ψέματα. Όπως πάντα. Κύριε Μαπούρα, αν δεν έχουμε δουλειά, άφησε μας να σχολάσουμε. Να απολαύσουμε την υπόλοιπη μισή μέρα. Έχουμε πολλή δουλειά. Εγώ έχω ραντεβού. Πού το ήβρες? Δεν κατάλαβα, Μιράντα, ζηλεύκεις. Ναι, μπορεί. Κανόνισες σου κανένα μπροξενιόνι χρυστάλλα? Όχι. Ήβρα μόνος μου. Περιπέζεις μας, α. Αλήθεια. Όπως επένα μέσα στο δρόμο, έδωκα πάνω της. Και μόλις την είδα, ανοίξαν οι ουρανοί. Και οι 7. Πολλά καλά, κύριε Μαπούρα. Μπράβο, έφυγε. Κάποτε κουτσό, ναι. Αλλά πέμας, τι δουλειά έχουμε και δεν μπορούμε να φύγουμε? Έχουμε δουλειά. Πολλή δουλειά. Άντε να σας δω. Με το παραμικρό γυρεύκετε αφορμές να φύγετε. Σκεφτείτε. Κομμάντα λεβού, εβού, εβού. Τρες έγιες. Πώς είστε? Είμαι πολύ χαρούμενη. Ωραία, παρακάτω. Άντρε! Buongiorno, mia principessa. Α, ήρθες πάλι. Bonjour, comment allez-vous? Άλε! Non, βάτο. Δεν φεύγω καρδιά μου. Όχι, βάτο. Άτε, αλέ, και έχω πολλή δουλειά. Τι άμμο, molto bella. Και είναι το τυσιλουά σου? Όχι, είπα σου ότι αγαπώσαι πολλά, όμορφη μου. Δεν μπορώ να μιλήσεις τώρα ισπανικά. Ιταλικά. Una lingua maravigliosa, ψυχή μου. Έλα σου πω, άρκεψες με γαλλικά τώρα, έπιες τα ιταλικά και άλεξε μια γλώσσα να συνεννοούμαστε. Τέλος πάντων, άτε, έλα κάτσε να φρεσκάρεις λίγο τα γαλλικά σου, ώσπου να κανονίσω τα σημερινά μου τα προξένια.
Φυσικά σου πιστέψει τέτοια. Πάντα έχει τον τρόπο της. Πέτρο, σε παρακαλώ, σταμάτα. Όχι, άφησε τον να μιλήσει. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Ρεβέκα δεν είναι καλά. Είναι ψυχωτική. Όσο για το βίντεο που λέει ότι έχει, λυπούμε, αλλά θα το βρείτε ποτέ. Γιατί πολλά απλά δεν έκανα ποτέ τίποτε μαζί της. Ποιο βίντεο? Θέλει κάποιος να μου εξηγήσει για εμένα τι συμβαίνει, δάμε. Η Ρεβέκα ισχυρίζεται πως είναι αγκιός που τον Πέτρο. Πως είναι μαζί μου την ημέρα που επέστρεψε Κύπρο. Και πως υπάρχει βίντεο που αποδεικνύει πως έτσι μου ήταν μαζί. Είμαι σίγουρος. Είχα δίκιο. Για ακόμα μια φορά δεν έπεσα έξω. Ρε Χάρη... Αφήσ' με ρε. Με μουντζήσεις. Τίποτε. Από ό,τι βλέπεις, προδόθηκες μόνος σου. Παπά, τι έγινε? Πόνο. Υποφέρεται ο πόνος άριστο. Το παιδί. Σταθούν εδώ το τραύμα σου. Άριστο να πεθάνω. Να πεθάνω άριστο. Με φως, με φως. Κάνε υπομονή, παπά, να δούμε τι έχεις. Για μου μολύθηκε. Τους βράζει που πυρετώ. Κρούσε. Πρέπει οπωσδήποτε να τον πάρουμε έξω αντί ένας γιατρός. Αλλιώς χάνω τον κάτω. Παπά. Στέφανε. 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 Τι μου λέει τι συμβαίνει για να βρούμε μαζί μια λύση. Μια λύση. Απαλλαγή. Ένα χαρτί που σε βγάλει ανίκανο. Πελό! Γεια. Έλα. Μπορώ να μιλήσω με τον Γιάννο. Είδα τον τώρα που έμπαινε και πέθησα ότι... Πέτρο. Μπορείς να τραβήσεις το παραμύθι σου όσο θέλεις. Διώσου μια τελευταία ευκαιρία όμως να πεις πώς έχουν τα πράγματα. Μίλα. Δεν καταλαβαίνω, Κυριακό, τι θέλεις να σου πω. Ενώ άφησες τι έγινε επιτέλους. Λυπούμε. Εδώ κάσω την ευκαιρία σου για να την πιάσεις. Ήμουν εντάξει απέναντί σου, αλλά μπορώ ακόμα διαφορετικά. Φάνη. Ορίστε οι αποδείξεις για τα όσα μας είπε η Ρεβέκα. Θέλεις να μου περιγράψεις τι συμβαίνει? Εκτός του ότι είχα φρικτούς εφιάλτες και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, ακούω φωνές, ακούω παράξενες φωνές που με καλούσαν. Κάποια στιγμή ένιωσα ότι εξύπνησε το πνεύμα μου. Έφυγε από το σώμα μου. Προσπαθούσα να κινηθώ, αλλά μάταια. Τι περίμενες, ότι θα ονειρευόσουν ροζ συννεφάκια?
Τι θέλεις να πεις? Επέλεξες συνειδητά το κακό. Επέλεξες να επικαλείσαι τις σκοτεινές δυνάμεις. Τι σε φταίξαμε, ρε, α? Δουλεύκετε μας κανονικά τόσων καιρών. Τι εφταίξαμε να πληρώσουμε εμείς τώρα? Η Φάνη τι σας εφταίξε? Δεν μίλασα. Πέ μου, μίλα! Μαζέψε τα χέρια σου. Φανή! Γιαννό, εν έχω δικαιολογίες. Έκανα λάθος. Θα σε πιέσω άλλο. Όμως ξέρω ότι και εσύ αγαπάς με. Με με αφήκεις, σε παρακαλώ. Ακούσε αναστατωμένη, τι έγινε? Τίποτε, τι να γίνει. Απλώς η μαμά σου είναι πολύ αγχώδης τύπος. Ευκήκαν οι μετεγχειρικές μου εξετάσεις. Στο θέμα του σπιτιού μου, όχι. Αλλά στο θέμα της Μυρτός επιβάλλεται να βοηθήσεις. Μάλιστα. Έστειλε κανένα στοιχείο, κανένα γράμμα? Όχι. Άλλαξε τακτική τώρα. Δηλαδή? Η Μαριάννα ενημέρωσε με ότι πέρασε μια κυρία που ήταν στο γραφείο και ζήτησε να δει είτε εμένα είτε εσένα. Να σου πω. Να σε πάρω σπίτι σου να ηρεμήσεις και να κάτσουμε να τα πούμε τζαμέ. Δεν θέλω να πάω σπίτι. Εντάξει, να μην πάμε σπίτι. Να σε πάρω σπίτι μου. Να μείνεις μαζί μου όψε. Όχι, δεν θέλω να μείνω μόνη μου. Να πάω σε κανένα ξενοδοχείο. Εντάξει. Έλα να σε πάρω εγώ κάπου. Έλα μαζί μου. Περάσαν διάφορα από το μυαλό μου. Αλλά το βασικό που με προβληματίζει είναι μήπως η Αλεξία δημιουργεί προβλήματα στην Ευγενία. Φύγαμε. Πρώτα θέλω να δω. Ωραία. Ωραία. Τέλειωνε, φύγαμε, νάτι.